Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα καυτό. Αυτό δεν είναι στο. Μέγα μου. Έτσι. Λοιπόν, η χοροδία Τρικάλων είναι μαζί μας σήμερα. Η Τρίκαλη. Η Τρίκαλη. Ένας καλός. Πολύ καλή. Δεύτερη καλή. Και τρίτος καλός. Ενώ εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι Αφωνόγλου. Η παραφωνία. Αφωνόγλου. Είμαι κυρία Αφωνόγλου. Η παραφωνία Τρικάλων. Και του έχω κιόλα. Του έχω. Έχω κάνει φορά σχέδια για τη σημερινή συζήτηση. Μου τα έλεγε πριν. Ο Ανδρέας Πιτσιλίδης, θεολόγος, Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος. Καλημέρα. Εξωσυζυγικές σχέσεις συζητάμε σήμερα και αν αυτές οι εξωσυζυγικές σχέσεις σηκώνουν συγχώρεση. Περίμενε, εξωσυζυγικές δηλαδή το τρίτο άτομο, το κέρατο στο γάμο. Ναι. Είναι να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο. Δημήτρη, είπαμε να το διατυπώσουμε πιο κομψά το θέμα και εσύ το έκανες χονδροειδέστατο. Έχω κλαίει κεύση λίγο. Ναι, το έχεις. Έχει κλαίει κεύση. Λοιπόν, νομίζω, Ανδρέα... δεν αποδέχεται κανείς, νομίζω, ούτε ακόμα και η Εκκλησία την ηχεία. Θα ξεκινήσω από σένα. Θα σας πω τι λέει η Εκκλησία. Προτού το κάνω αυτό, μου επιτρέπετε έτσι, προτού μπούμε στα πολύ σοβαρά, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα το σημερινό. Να δημοσιοποιήσω ένα διάλογο πολύ ενδιαφέρον που είχαμε χθες με μια ναύτιση που έκανε στο διαδίκτυο η Θέκλα, η αγαπημένη μου. Σας διαφημίζω πάντα από τίποτα. Ναι, είμαι σίγουρη, το βλέπουμε. Μπήκαν μερικές φίλες και φίλοι και επειδή δεν είχα το χρόνο θα τους απαντήσω έτσι εδώ για να μοιραστώ προβληματισμός, όχι με πικρόχολη διάθεση. Λέει κάποιος, καλά ο Πιτσιλίδης ασκεί το σπορ του σεξ και ξέρει να το σχολιάσει κιόλα. Αυτή είναι η μια άκρη της διελκυστίδας. Απ' την άλλη. Αυτό είναι το. Όχι, πάμε στο Facebook. Δημήτρη, άκουε Δημήτρη. Υπάρχει και το άλλο άκρο. Ο άλλος λέει. Καλά, αυτός είναι περίπου τώρα, το λέω με δικά μου λόγια. Εξόλης και πρόλης. Τι θα μας πει και ο κύριος Ξέρετε. Ωραία, μου είπατε. Έτσι, δεν είπα, μωρέ. Είπα να το. Κάτι είπα σε βούτυρο, αλλά το είπα να το κάνω λίγο πιπέρα. Είπα να το κάνω και εγώ να το βάλω το πιπέρα. Γιατί δεν έχουμε το διάλογο στον αέρα, δεν κουμπάνε. Μπέτε με στο γόλμο. Εκατερίνη. Ήθελα να πω το εξή. Δεν τοποθετούνται εδώ, όταν φαίνεται ένα γιατρό στην εκπομπή πρέπει να είναι μη κακό. Διέστατο. Ναι, θέλω να πρέπει να είναι καρκινοπαθής για να μιλήσει για τον καρκίνο. Όχι. Η Θέκλα πρέπει να είναι ανισόρροπη για να μας μιλήσει για τις νευρώσεις. Και αυτό συζητώ για την νευρώση. Εγώ πολύ συγκροτημένη σε βρίσκω. Απλώς η Θέκλα είναι εκρηκτική, είναι χυμώδης, είναι, πώς να το πω, αυθόρμητη. Έτσι. Και γι' αυτό μπορεί. Άρα απαντήσαμε στους αγαπητούς μας φίλους. Όχι, έχει σημασία αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να τοποθετηθώ είναι ότι οι προσωπικές μου γνώμες, γιατί μου κάνουν και παρατήρηση ότι καμιά φορά και έχει σχέση με την ουσία και τη σημερινή μου απάντηση. Δέχομαι να μην αφορούν κανένα. Τη γνώμη μου εκφράζω είναι σε κάποιο βαθμό και υποκειμενική. Πιθανώς και λαθασμένη. Λέω τι λέει και το Ευαγγέλιο. Λέω και τη δική μου έτσι ερμηνευτική προσέγγιση. Να τα διαχωρίζεις, Ανδρέα μου. Ναι. Είμαι και λίγο ο δικηγόρος του διαβόλου. Καλά κάνεις, Θέκλα μου. Εγώ επειδή είμαι κόρη θεολόγου και ιερέως. Είμαι μαθημένη. Και πολύ καλού θεολόγου και πολύ καλού ιερέως μας. Είμαι μαθημένη να ακούω τον λόγο της Εκκλησίας συγκεκριμένο. Ενώ με στην αυστηρή του διάσταση. Παρόλο που εγώ ίδια προσωπικά δεν είμαι πλέον τόσο θρήσκος όσο ήμουν παλιά. Δεν είμαι άθεη σε καμία περίπτωση, αλλά δεν έχω αυτή τη θρησκοληψία που είχα παλιά. Παρ' όλα αυτά, να ακούω ένα θεολόγο να λέει απόψεις πιο φιλελευθεριάζουσες, οι οποίες ίσως δεν συμφωνούν με αυτά που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα, όπως λέτε και εσύ την προηγούμενη φορά με τις. Κάπου δυσκολεύομαι να το ακούσω. Μήπως αν μπορείς να διαχωρίσεις, συγγνώμη, την προσωπική με όλη μου την αγάπη, να σου πει, να πεις αυτό λέει η Εκκλησία, εγώ ως Ανδρέας, τους άνθρωπους λέω ίσως. Ναι. Πολύ εύστοχη παρατήρηση της Έκλας και αυτή πήρα να προλάβω. Θέλω όμως να κάνω και μια θεολογική προέκταση σε αυτό το σκεπτικό. Όχι, δεν πιστεύω ότι περάσαν 4 λεπτά, δεν θέλω να το συζητήσω. Είναι σημαντικά αυτά όμως, δίνουμε τον ορισμό. Είναι απαραίτητα στη φαρέτρα μας αυτά για να κάνουμε μια σωστή συζήτηση στην πορεία. Θέλω λοιπόν να πω, και αυτό ισχύει για όλες τις θεολογικές μας ανησυχίες, ότι η Εκκλησία, κατά τη δικιά μου γνώμη, αφού λέγει Θέκλα από εκεί, να τονίζω ότι είναι και υποκειμενική προσέγγιση, δεν είναι στατική. Όχι όσο αφορά την αλήθεια της, τα ανεξίτηλα, τους όρους της πίστης, το αν ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Αυτό είναι αναλύωτο στους αιώνες. Αλλά σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις, τις ζητήματα της καθημερινότητας, γάμος, έρωτας, οικογένεια, για παράδειγμα, που συζητούμε σήμερα, τότε τα πράγματα είναι δυναμικά και εξελισσόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα. Υπάρχει και η οικονομία της Εκκλησίας, την οποία ασκούν οι πνευματικοί, δεν είναι έτσι. Υπάρχει αυτή η έννοια οικονομία. Όταν λέει Θεκλή οικονομία, δεν εννοεί οικονομική χρήματα. Ναι, εννοεί ένα πολύ ωραίο θεολογικό όρο που
Εννοούμε την όχι αυστηρή και απαρέκλητη προσέγγιση στο γράμμα του νόμου. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω και να μιλήσω με τέτοιους. Την πιο διασταλτική ερμηνεία. Και με κέρδισαν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, για το θέμα μας τώρα, εξωσυζυγικές σχέσεις, τι λέει η Εκκλησία? Ναι. Ξέρετε, είναι ο μόνος λόγος, ο μοναδικός όμως, που ο ίδιος ο Χριστός έχει πει ως αιτία διαζυγίου. Μόνο αν υπάρξει δηλαδή αυτό το σπάσιμο της σχέσης των δύο ανθρώπων με το να μπει κάποιος, κάποια πάτη μέσα σεξουαλικής φύσης, τότε δικαιολογείται κατά τον ίδιο τον Χριστό να χωρίσει κανείς. Αν και υπάρχει πάντα η επιλογή της συγχώρεσης. Βεβαίως. Κάτι που νομίζω να... κανείς δεν θα έκανε, εν πάση περιπτώσει. Να κάνουν μην το πεις, Δημήτρη. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ότι επειδή πάθαμε εμείς στη ζωή μας, η Θέκλα, εγώ, ο καθένας μας, οι τηλεθεάτρες, οι τηλεθεατές, ας μην πούμε για τις προσωπικές μας εμπειρίες και βιώματα. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο, λες. Ναι, 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 μισό λεπτό όμως. Δεν λέει όμως. Το είπα διότι γνωρίζω και εγώ περιπτώσεις. Λέει παρεκτός λόγω πορνείας. Είχε γίνει, ρε παιδί μου, τι είχε γίνει, και στο τέλος τους είδα μαζί. Μπαλέτε, του λέω, ρε, που λέει. Να πω μια σκέψη μου, κάμε να το πρωί μας το θέμα. Τι του, Κατερίνα. Και όνομα του Θεού. Να το διακόψω. Κοίτα, θα αναντιφορά τη σκέψη. Όχι, ρε, ο Ανδρέας. Να δικαιωθώ. Ακόμα ένα λεπτό δεν θα πάρω μόνο τότε, Θέκλα μου. Δημήτρη, δεν εννοεί ο Χριστός, κατά τη γνώμη μου, σε απάτησε η σύζυγος ή ο σύζυγος απαραίτητα χώρισέ τον, κατά τον ίδιο τρόπο που δεν λέει σου έβγαλε το μάτι σου, βγάλτε το μάτι σου του. Στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί διαβάζουν πολλοί και δίνουν έμφαση στο Δεκάλογο ότι οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δηλαδή, σου έβγαλε το μάτι του, βγάλ' του και εσύ το δικό του. Εβραϊκός δεν νόμος. Λέει έτσι όμως. Ούτε καν ο Εβραϊκός νόμος δεν έλεγε έτσι, Δημήτρη, πόσο μάλλον ο Χριστιανικός. Mm. Ο Εβραϊκός νόμος έλεγε το εξής. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, που θα πει σου έβγαλε το μάτι σου, το μάτι του μόνο να του βγάλει. Γιατί τότε η εκδικητική μανία των ανθρώπων ήταν αξεδίψαστη. Δηλαδή τον πρόσβαλε στον άλλο, σου βίαζε τη γυναίκα, σου σκότωνε τα παιδιά σου, έκαιγε την περιουσία, αλλά φυραγωγούσε τα πάντα, σε σκότωνε. Ναι, ναι. Και ήταν μια τροχοπέδη στην αχαλήνωτη βία τη εποχή. Ήταν βεβαίω ένα παιδαγωγικό νόμο εκείνο. Για να έρθουμε στον εντό εισαγωγικών νόμο τη αγάπη. Ο Χριστό μα δίνει μια πηξίδα, Δημήτρη, και λέει ότι αν και εδώ θα έρθουμε στι. Και είναι ωραία πάσα για τη Θέκλα. Mm. Να μας πει η Θέκλα επιστημονικά γιατί μπορεί να κλονιστεί μια σχέση σε τέτοιο βαθμό μέσα από μια απάτη, μέσα από ένα κέρατο, να το πω έτσι εύληπτα όπως το είπε και ο Δημήτρης πριν, που μπορεί αυτή η σχέση να μην μπορεί να επανασυγκοληθεί. Αν όμως. Και θα έχει δει πολλές περιπτώσεις η Θέκλα. Ναι. Γι' αυτό λέω. Και ανδρών και γυναικών που ήρθαν. Αν μπορεί να συγκοληθούν. Αλλιώς αν δεν μπορούν, Χριστός το επέτρεψε. Δεν το παρακίνησε. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσουμε. Περιπτώσεις μοιχείας και πορνείας, Ανδρέα, νομίζω λέει. Παρεκτός λόγου πορνείας λέει. Πορνείας. Βεβαίως, ευχαριστώ που σε ρωτήσατε. Ομιχεύσεις όμως λέει ο Χριστός. Η όρη αυτή, ξέρετε, τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στη γλώσσα όχι την μητρική των Ευαγγελιστών. Εννοούν μοιχεία εδώ. Η πορνεία. Ναι, την πορνεία την εννοούν μοιχεία. Λοιπόν, Θέκλα μου. Εξωσυζυγική σχέση. Έκανα μια σκέψη το πρωί ότι. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση και οι λόγοι για τους οποίους μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση καθορίζουν πολύ το πώς βγαίνουμε και αν θα βγούμε από αυτήν τη σχέση. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, μπαίνει μέσα σε μια σχέση επειδή βαρέθηκε να είναι μόνος του, επειδή γνώρισε μια καλή περίπτωση, επειδή γνώρισε έναν καλόν άνθρωπο που είναι καλόβολος και λέει θα τον αγαπήσω στην πορεία ή θα τον ερωτευτώ στην πορεία, δεν υπάρχει αυτός ο θαυμασμός και εξιδανίκευση του έρωτα από την αρχή, τότε είναι πιο εύκολο, να παρατηρείς αντικειμενικά τα λάθη του άλλου και ψυχρή αντικειμενική, είναι εκτελεστική λογική να τον καθαιρίσει. Δηλαδή, αν μπαίνουμε σε μια σχέση χωρίς να υπάρχει το στοιχείο της ερωτικής επιλογής. Δηλαδή, ότι γνωρίζω 10 κοπέλες με τις οποίες συζητώ, συνομιλώ, βγαίνω και αυτή ειδικά μου αρέσει, με αυτήν είμαι ερωτευμένος, αυτήν σκέφτομαι, αυτήν τη θέλω οπωσδήποτε. Αν μπει σε σχέση με μια τέτοια κοπέλα που τη θέλεις οπωσδήποτε, ακόμη και αν σε πληγώσει, θα είσαι πολύ πιο ευέλικτος στο να μην χάσεις τον σύντροφο. Ενώ αν μπαίνεις μέσα στη σχέση χωρίς αυτήν την κινητήρια δύναμη της ερωτικής επιλογής και του θαυμασμού, τότε όταν ο άλλος κάνει λάθη τα βλέπεις ψυχρά και εκτελεστικά. Δηλαδή, δεν τον πολλοθέλεις τον άλλο.
Αν είπε, άτε ρε παιδί μου, είμαι μόνο μου πολύ καιρό και ξέρω εγώ έχω αυτά τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες συνθήκες στη ζωή μου, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικά, κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά κτλ. Και τυχαίνει να γνωρίσω έναν άνθρωπο που έχει ανάλογα χαρακτηριστικά, άρα είμαστε ταιριαστό ζευγάρι. Δεν μου είναι και απεχθής, αλλά ξεκινώ. Και μέσα από τη σχέση θα αγαπήσω, θα ερωτευτώ. Μπορεί να γίνει συνήθεια φυσικά με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά. Αν δεν είναι ο ένας και μοναδικός, τότε σύρνει τον τζοπάρι. Υπάρχουν και οι άλλες όμως περιπτώσεις που κάποιο ζευγάρι ερωτεύεται, ερωτεύεται πραγματικά, διανύει κάποια χρόνια με σχέσεις, μετά κάνει το γάμο του, κάνει την οικογένειά του. Και βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις μέρες μας. Αυτή όλη η αγάπη, αυτός όλος ο έρωτας, μπορεί να τελειώνει, ας πούμε, σαν μια παρτίδα πόκερ ένα βράδυ. Γιατί μπήκε ένα τρίτο άτομο. Όχι, είναι έτσι. Να με επιτρέψεις να διαφωνήσω. Όχι, δεν διαφωνώ. Πάντα μιλώ μέσα από την κλινική μου εμπειρία, γιατί εγώ προσωπικά είμαι τόσο ακραίος άνθρωπος και τόσο χυμώδης, όπως είπες πριν, που δεν άφησα στις δύο περιπτώσεις, στην μια που είχα ένα θρησκευτικό γάμο και στην άλλη ένα πολιτικό γάμο, δεν άφησα να φτάσει στο σημείο που να γίνει κέρατο. Δηλαδή, από τα πρώτα προβλήματα σηκώθηκα και έφυγα, που δεν το άφησα. Γιατί για να φτάσει στο κέρατο. Υπάρχουν δύο ειδών κέρατα. Υπάρχει το να το κάνεις για ένα βράδυ. Ναι. Η ξεπέτα που λένε στα καλαμαριστικά, στην ελληνική αργό, ή το understand που λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει το να ερωτευτείς έναν άλλον άνθρωπο, να αγαπήσεις έναν άνθρωπο πέραν του συντρόφου σου και μπορεί να δημιουργήσεις συναισθηματική σχέση μαζί του και να μην είναι καν σεξουαλική, αλλά πάλι για μένα εκείνο είναι πιο σοβαρό από το να πας για ένα βράδυ. Χωρίς να σημαίνει ότι επικροτώ το να πας για ένα βράδυ ή λέω εντάξει, πιένετε για ένα βράδυ είναι OK. Αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο σύντροφο, πες ότι εγώ είμαι ελεύθερη, αλλά πες ότι είμαι παντρεμένη. Αν ο άντρας μου, πες ότι είμαι παντρεμένη και ο άντρας μου, ξυπνά το πρωί και στέλνει μήνυμα μιας άλλης κοπέλας. Καλημέρα, κούκλα μου, τι κάνεις. Νοιάζεται για το πώς νιώθει η άλλη κοπέλα. Ξέρει τα προβλήματα στη ζωή της άλλης κοπέλας. Και τρώει μαζί μου, τσιμάται μαζί μου, κάνει έρωτα μαζί μου, αλλά σκέφτεται την άλλη κοπέλα. Πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει δίκιο η Κατερίνα. Αυτό δηλαδή, συμβαίνει, να σου πω κάτι. Συμβαίνει να βλέπεις ένα ζευγάρι να είναι έτσι, αλλιώς κλπ. Εάν. Και να είναι ερωτευμένος με μια άλλη κοπέλα. Εάν η κοπέλα η σχέση είναι συμβατική, είναι σχέση η οποία δημιουργήθηκε για κοινωνικούς, οικονομικούς, προσωπικούς σκοπούς. Π.χ. άκουγα προχθές το εξωφρενικό. Μία κοπέλα 20 ετών είχε δεσμό με κάποιον παιδί, πατέρας της πολύ αυστηρός, και πήγα διακοπές 5 μέρες στο εξωτερικό. Όταν γύρισε πίσω, την χάρτουσε. Την αραβόνιασε να παντρευτεί, γιατί η κόρη μου εμένα δεν θα πηγαίνει διακοπές στο εξωτερικό με το φίλο. Και τώρα η κοπέλα έχει αρκετά χρόνια γάμου και πολλές δυσκολίες και θέλει να χωρίσει, γιατί λέει εσύ θέλεις να παντρευτείς. Mm. Και δεν την αφήνουν να χωρίσει. Δηλαδή βλέπεις εκεί ότι υπάρχει η κοινωνική επιβολή του θεσμού του γάμου ως ένα μέσο χειραγώγησης των ανδρών και των γυναικών. Των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο γάμο. Τώρα, εάν έχεις μια τέτοια συμβατική σχέση και δεν έχεις ερωτευτεί, είναι πολύ φυσικό σε κάποια φάση της ζωής σου να ερωτευτείς. Και είναι πάντα πιθανό να ερωτευτείς τη γυναίκα που έχεις δίπλα σου, την οποία μπορεί να την ευαρύθηκες κιόλας, γιατί την έχεις δει και σε πολύ καθημερινές στιγμές. Να ερωτευτείς μια άλλη που δεν την ξέρεις, που είναι μια εικόνα. Mm-hmm. Στις περιπτώσεις που είναι συμβατικές σχέσεις και να μιλούμε έτσι ρεαλιστικά, δυστυχώς στην Κύπρο, επειδή είμαστε μια καθυστερημένη κοινωνία και βάζω και τον εαυτό μου μέσα πρώτη ότι είμαι καθυστερημένη, δεν το λέω για τους άλλους, μιλώ και για μένα, επειδή είμαστε μια καθυστερημένη κοινωνία, έχουμε μεγάλο ποσοστό συμβατικών σχέσεων, σχέσεων που έγιναν για να γίνουν. Mm. Τώρα, στην περίπτωση που υπάρχει έρωτας και έρωτας με την έννοια ότι είσαι έναν άτομο που έχεις βιώσει κάποια πράγματα στη ζωή σου, είσαι πάνω από 25 χρόνια τουλάχιστον, είχες ένα-δύο-τρεις δεσμούς, βίωσες, είδες πώς είσαι, είδες πώς είναι η σχέση. Είναι η πρώτη σχέση είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί μπορεί όντως να είναι ο κατάλληλος σύντροφος, αλλά επειδή είναι στις εμπειρίες μια άλλη, να μην μπορείς να το εκτιμήσεις. Ναι, σωστά. Εάν ξεκινήσει μια σχέση που να είναι. Να έχει βάσεις χτισμένες πάνω σε πέτρα, εάν σε κάποια περίοδο σταματήσει να υπάρχει ουσιώδης επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, που αυτή η ουσιώδης επικοινωνία εκπηγάζει μέσα από την ερωτική διάθεση και ερωτική αγάπη προς τον άλλο. Επειδή είμαι φατσιμένη μαζί σου, λέω τη λέξη φατσιμένη που σημαίνει ναι. Ο έρωτας στην τρελά αρχή. Ερωτευμένη. Επειδή είμαι ερωτευμένη, επειδή σε θέλω, σκέφτομαι σε τι κάνει τώρα το μωρό μου. Πού είναι. Εγκαλά, το πόδι του που το πονούσε, επέρασε το, ας πούμε. Το πρόβλημα που είχε στη δουλειά, ξεπεράστηκε. Τούτον το πράγμα σε φέρνει αναγκαστικά, χωρίς να το κάνεις, αυθόρμητα, σε μια ουσιώδη επικοινωνία. Όταν σταματήσεις να έχεις αισθήματα και σταματήσεις να γνιάζεσαι, είναι να γνιαστείς για κάποιον άλλο. Μάλιστα. Και τζαμέ,
δεν σημαίνει ότι τελείωσε η σχέση. Έχω δει περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο οι σύντροφοι είχαν διάθεση να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και να σώσουν τη σχέση τους. Όχι για τα παιδιά, αλλά για τους ίδιους. Μάλιστα. Γιατί πάντα οι εξωσυζυγικές σχέσεις συνήθως είναι ο πέπτος τροχός της άμαξας. Δηλαδή, μπορεί, εγώ είμαι ελεύθερη, σας είπα. Αν μου προτείνει ένας παντρεμένος να κάνω σχέση μαζί μου, δεν θα κάνω. Ξέρετε γιατί? Όχι μόνο που από άποψη συνθήκης που μπορεί να συμφωνώ ή να διαφωνώ. Μα έρχεσαι την ουλή διαδικασία. Όχι, γιατί είναι για μένα που κάνει σχέση. Είναι για τη γυναίκα του. Κάτι έχει με τη γυναίκα του και θέλει να κάνει σχέση μαζί μου. Θέλει να εκδικηθεί η γυναίκα του, ευαλήθει τη γυναίκα του. It's all about his wife. Ναι, είναι για μένα. Έχει γυναίκες. Ή αν η γυναίκα σου θέλει να κάνει του ζυγεί. Του αρέσει να κάνουν σχέσει με παντρεμένου. Εβίτσον, Τζίνο, συγγνώμη. Όχι, όχι. Υπάρχει εθισμό στη σχέση με του παντρεμένου. Σε γυναίκε οι οποίε φοβούνται να έχουν ολοκληρωμένη σχέση με όλη την ευθύνη. Ανδρέα μου. Μας απατά ο σύντροφος, δεν μπορώ να το πω, ούτε καν μπορώ να το πω. Έλα, έλα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ένας σύντροφος ή μία σύντροφος, σύζυγος, απατά τον σύζυγον ή τη σύζυγό του, ανάλογα. Και έρθει αυτός και ζητήσει συγγνώμη, συγχώρεση. Πρέπει να συγχωρέσουμε. Λοιπόν, να το συγχωρέσουμε, γιατί εγώ είναι το εύκολα μάθηκα του. Είναι τα θανατηφόρα διπητριώδη σχέδια για τα οποία αναφέρθηκα πριν. Θα σας πω. Θα σας πω την γνώμη μου, η οποία είναι και εισήγηση του Ευαγγελίου. Πριν να πω ότι απολαμβάνω την γλαφυρότητα της Θέκλας, η οποία συνδυάζει και την κλινική εμπειρία, αλλά και την επιστημονική της συγκρότηση. Ναι. Και έχω και εγώ μια ερώτηση να της κάνω μετά, αφού τελειώσω την τοποθέτηση, μου επιτρέπετε. Γιατί μου γεννήθηκε μια απορία ενώ συνομιλούσε σε σχέση με το πώς μπαίνουμε στη σχέση και αν έχει σημασία η έξοδο σε σχέση με την είσοδο μας σε μια σχέση. Λοιπόν, ο όρος συγχώρεση, Κατερίνα, και ετυμολογικά να τον δούμε, θα πει συν και χωρώ. Δηλαδή, μπορώ να συνυπάρξω με τον άλλο. Άρα έτσι θα σου απαντήσω. Αν μπορέσω πραγματικά να υπερβώ αυτό που συνέβηκε, σε βαθμό που να μπορέσω ξανά να συνυπάρξω, να συγχωρώ μαζί του, τότε ναι. Αν αυτό είναι το ιδανικό. Αν δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Όχι. Είναι αυτό που σας είπα ότι και ο ίδιος ο Χριστός, η Εκκλησία το επιτρέπει. Και η αμαρτία συγχωρείται. Βεβαίως, όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται, εκτός από την... είναι μια πολύβολική θρησκεία. Πολύβολική. Αστή Θέκλα. Την έπιασε η αυστηρότητα σήμερα η Θέκλα. Όλα συγχωρούνται, φτάνει ο άνθρωπος να μετανοήσει. Κάνε το ερώτημά σου στη Θέκλα για να τη δώσεις και την πάσα μόλις ολοκληρώσεις. Να τελειώσω. Τελειώσω και θα την κάνω. Δεν θα αργήσω κιόλας, θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός. Ναι. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το σημαντικό είναι να μην καταστρέψουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας και της οικογένειας μας, παραμένοντας απλώς εκεί σε ένα συμβιβασμό. Αν όμως μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να συγχωρέσουμε τον άλλο, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Άλλωστε, ποιος δεν κάνει λάθη. Εξαρτάται. Δεν είναι λάθος η απιστία. Πολύ σοβαρό λάθος. Κοίταξε, εγώ συμβουλεύω τους τηλεθεατές. Πολύ χειρότερο από λάθος. Που αγαπούν τη γυναίκα τους. Τώρα μιλώ στην κάμερα. Τις τηλεθεάτρες που αγαπούν τον άντρα τους. Που είναι σίγουροι ότι βρουν το τέρι τους να μην γελαστούν να το απαντήσουν. Γιατί άμα ραγίσει το γυαλί, πάρα πολλά δύσκολα κολλά. Καλύτερα να κάτσεις να κάνεις μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, να πεις επώδυνα και οδυνηρά πράγματα, να τσακωθείς, να σκοτωθείς, ώσπου να μερώσεις και να κάτσεις ξανά κοντά, παρά να πάεις να γυρευτείς αλλού, γιατί ακόμα και το άτομο που συγχωρεί θέλει πολύ χρόνο. Πάντα έχει μέσα του το... Που έκαμε τρομερή εντύπωση μια περίπτωση, μιλούμε, έχει και 10 χρόνια. Ναι. Ένα ζευγάρι, το οποίο ήταν μαζί για αρκετό χρονικό διάστημα, είχαν παιδί 16-17 χρονών, και συνέβηκε η σύζυγος να απαντήσει. Και λέω συνέβηκε και ήταν μια περίπτωση ιδιαίτερη, γιατί ήταν ένα στοιχείο σαν τον... Ήταν μια σχέση στην εργασιακό χώρο, η οποία μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί και παρενόχληση, με την έννοια ότι ο εργοδότης χρησιμοποιούσε την ισχύ που είχε ενός εργοδότης για να έχει κάποια σεξουαλικά πράγματα από την κοπέλα. Τι αν ήθελε η κοπέλα όμως, Θέκλα? Στην περίπτωση που λες δεν ήθελε. Αυτή η περίπτωση ήταν μια περίπτωση που κάναμε πάρα πολύ βαθιά θεραπεία και φτάσαμε στο σημείο να ανακαλύψουμε ότι εκείνη η κοπέλα στην παιδική της ηλικία είχε πέσει θύμα βιασμού στο χωριό της που μεγάλωνε, το είχε αποθήσει και δεν μπορούσε να πει όχι. Δηλαδή ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν πολύ δική. Ειδική περίπτωση. Πολύ ειδική περίπτωση. Και η κοπέλα σαν να κοίτασε σε μια κατάσταση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Σαν να συνέβαινε, τι συνέβαινε και μετά έπεφτε έναν πέπλο και το έκανε.
είναι όλες οι εξουσιακές σχέσεις. Έχει έτσι. Το 99% έχουν πλήρη συνείδηση του τι κάνουν. Έτσι, να μην το πούμε έτσι. Για να πούμε ότι άμα το κάνει είναι ψυχολογικό. Όμως στην κίνητη περίπτωση. Αντρέ μου, θέλεις να ρωτήσεις. Σκέφτομαι να δεις ένα και να τελειώσω ένα λεπτό. Είχαν περάσει πάρα πολύ βασανιστικούς μήνες κατά τους οποίους γινόντουσα φοβερά πράγματα μέσα στη σχέση τους μέχρι να μπορέσει ο σύντροφος να συγχωρέσει τη σύντροφο. Σήμερα δόξα τω Θεώ είναι καλά. Μ' αντύχει να τους δω, χαίρομαι. Αλλά ήταν ένα μεγάλο μαρτύριο. Παναγιά, το οποίο ζούσα μαζί τους για ένα χρόνο. Και η κοπέλα, επειδή αγαπούσε τον άντρα της και ο άντρας επειδή ήθελε τη γυναίκα του, έκαναν κακάο ένας του άλλου, μερώναν. Δηλαδή ήταν πολλά σχήμη φάση να βγάλεις που μέσα σου κοινόλα και πρέπει να τα πεις όλα. Όποιος απάτησε και θέλει να το συγχωρήσουν, δικαιούται ο σύντροφος του να έχει γνώση. Γιατί έστω και αν εκ των υστέρων μαθαίνεις πού επίασε με τον τρίτον άτομο, τι έκαμασε, πού έγινε, αποκτάς εκ των υστέρων μια ψευδέστηση του ελέγχου. Κατερίνα, έλα να σου πω κάτι. Γιατί πρώτα απ' όλα. Όχι, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Όχι, είναι το τέλος του κόσμου εφόσον αγαπά τόσο πολλά τον Κρίστιαν και δεν το λέω Σεμπάστιαν. Αλλά δεν είσαι έτσι κίνδυνο. Η παγίδα. Όχι για το στην περίπτωση. Έτσι κινδύνο δεν εσεί. Σαν τέτοιο. Και άμα λέει το άντρα είναι μην με απαντήσει, μην με απαντήσει, μην με απαντήσει. Λέει, α, τούτη σημαίνει ότι σκέφτεται ότι δεν πιθανόν να την απαντήσω. Όταν μου λέει, είναι για μένα με απαντήσει, είναι αλλή μου να μην κάνω κάτι που φυσικό. Έκοψε μου, το είπε μου, είπε προσβάλλει με στραβάτα, δεν θα το ξαναπεί. Πολλά καλά μετά σε ένα το χάο. Μετά από ένα το χάο. Όχι, όχι, εγώ είδα τον πολλέ φορέ τον άνθρωπο και αγαπάσει πραγματικά. Αφήσε με εμένα. Αντρέα. Θέλω τρία επιγραμματικά σημεία για να δείτε. Τρία, εγκριά, να είναι στην γραμμή. Θα είναι όντω τηλεγραφικά. Το είναι θα συνηγορήσω και θα συνυπογράψω την έκκληση της Θέκλας και αυτή είναι και έκκληση του Ευαγγελίου για να μην παρεμηνευθώ με την άνεση που είπα ότι μπορούμε να συγχωρέσουμε τα πάντα, αλλά δεν σημαίνει θα δοκιμάσουμε και ναρκωτικά και μπορούμε να μετανοήσουμε, θα δοκιμάσουμε και την αυτοκτονία και μπορούμε να μετανοήσουμε. Ναι. Πολλά πράγματα στη ζωή μας δυστυχώς είναι μονόδρομος χωρίς επιστροφή. Και θα συμφωνήσω ότι είναι από τα πιο επώδυνα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο το να τον πληγώσουμε ψυχοσυναισθηματικά με το να τον απαντήσουμε, με το να τον προδώσουμε την αγάπη. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Εκκλησία, επειδή ήθελα και να στοιχειοθετήσω τον ισχυρισμό μου από την αρχή της εκπομπής, ότι είναι ένα δυναμικό και εξελισσόμενο κοινωνικό σώμα, έτσι σημαίνει και ο όρος Εκκλησία άλλωστε, έβαλε κατά καιρούς και άλλους λόγους διαζυγίου. Η Εκκλησία της Κύπρου, στον παλιό της καταστατικό χάρτη, είχε, μπορεί να γελάτε κιόλας, το είπα και στη Θέκλα πριν που είμαι στο στούντιο, και την ανικανότητα την είχε ως λόγο διαζυγίου. Και να χωρίσουν πολλές. Το αφήνω αυτό ασχολίαστο και προχωρώ. Αφού και στο δικαστήριο καλό, όταν πας και πεις ότι δεν ασκεί τα συζυγικά του δικαστικού. Ναι, 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 που ήταν και πολύ αυστηρά και απαρέκλειδα και σου έκανε και χρονοβόρες διαδικασίες να σε... Ευτυχώς σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα. Πιο αποτελεσματικά είτε για καλά όμως, όχι, Αντρέα μου. Πιο αποτελεσματικά πόσο ήταν, όχι ιδανικά, yeah. Συμφωνώ μαζί σου. Και σε αναγκάζει να πεις και ψέματα πολλές φορές. Κακώς. Για να επικαλεστείς λόγο που λέει το κανονισμό. Και... Σε τέσσερα λεπτά πρέπει να κλείσουμε το στούντιο. Τελειώνω. Τελειώστε για να πάω βγάλουμε και τηλέφωνο. Έχουμε τηλεθεάτρο. Ναι, έχουμε. Να πάμε να την έχουμε. Η κυρία. Κυρία Άννα, γεια σας. Καλημέρα. Σας ακούμε, κυρία Άννα μου. Απλώς θέλω να πω ότι ζούμε στον 21ο αιώνα. Είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου να βάζουμε τίτλους στις σχέσεις. Οι άνθρωποι έχουν σχέσεις και οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες και πολλά ζευγάρια, είτε είναι παντρεμένα είτε δεν είναι παντρεμένα, άντρες και γυναίκες, έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον τόσα πολλά προβλήματα που πολύ εύκολο σε κάποιες στιγμές μπορεί να φανούν αδύναμοι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σέβονται τον σύντροφό τους ή δεν αγαπούν τον σύντροφό τους. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολύπλοκες, γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκες κάθε μέρα. Και ο λόγος που ήθελα να παρέμβω είναι γιατί θεωρώ ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που συμβουλεύει τους ανθρώπους. Πρέπει να είναι σύμβουλος σε σχέσεις των ανθρώπων. Όχι να δίνει τίτλους. Τίτλους είσαι πόρνη γιατί απάντησε στον άντρα σου. Τούτο δεν εξυπηρετά σε τίποτε. Οι άνθρωποι πρέπει να συμβουλεύονται για να μπορούν να συγχωρούν, να μπορούν να συνεχίζουν τη ζωή τους. Για να μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτόν ήθελα μάλιστα, να πω. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Άννα. Ομογνωμώ με την κυρία Άννα. Πραγματικά η Εκκλησία καταδικάζει, πρέπει να καταδικάζει την αμαρτία και όχι τον άνθρωπο, ούτε να του δίνει τίτλους. Άλλωστε δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζει όμως, Ανδρέα. Η Θέκλα είπε κάτι πολύ σημαντικό πριν. Ναι, υπήρξαν περιπτώσεις, ναι, αλλά κάτι οικονομία, όπως είπε και η Θέκλα. Εγώ έχω δει τεράστια, πώς το λέμε, ρε παιδί μου.
αλλαγή τέλος πάντων. Από πολλούς. Υπάρχουν πνευματικοί πολλοί που είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι που, ναι. που ναι, διαβάζουν. Καλά. Ξέρετε, ο πατήρ Ιερόθεος Βλάχος, για παράδειγμα, στην Αθήνα, ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, είναι δύο ιερείς που είναι και πνευματικοί. Ο ένας είναι παιδοψυχίατρος, ο άλλος είναι ψυχολόγος. Οι έχουν γράψει φοβερά βιβλία που συνδυάζουν ψυχολογία και. Ακόμα ο Φάρος, να δεις. Πατήρ Φιλοθέος Φάρος. Θέλω, μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μας. Από τις εμπειρίες σου θα μου απαντήσεις. Λοιπόν, αυτό που λένε μερικοί ότι εντάξει ρε, μια φορά να πάει σε μια άλλη γυναίκα, στραβάει σπίτι και θωρείς τη σύζυγό σου διαφορετικά, να θερμαίνεις τη σχέση σου, ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν θα πάτε μια φορά για να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας, βάρτε τρία προφυλακτικά, γιατί κυκλοφορούν πολλά σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, με γελάς, γιατί έχω περιπτώσεις, έχω περιπτώσεις στο γραφείο μου, μπορεί ο άλλος να πάει για μια φορά και να, ήταν η... και να κολλήσει τη γυναίκα του, οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, των ιών των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων και πάθει καρκίνο στον τράχυλον η γυναίκα του μετά ή να πάθει ο ίδιος προστάτη. Γιατί υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων και του προστάτη. Δεν αναθερμαίνει τη σχέση λοιπόν η μία. Μπορεί να την αναθερμάνει με ποια έννοια. Μα πώς. Με την έννοια ότι αν πας με μια ξένη γυναίκα και κάνεις μια ξεπέτα, σίγουρα δεν θα έχει εκείνη τη γλυκύτητα η ένωση που έχει με τον σύντροφο σου που το ξέρει και ξέρει κάθε πόντο του κορμιού σου, ξέρει τα κουμπιά σου, ξέρει τα κουμπιά του. Ένα ιδέα που να είναι, θα σου αρέσει, να πάει σπίτι, να νιώθει ένοχο. Και μάνα μου την κούκλα μου την μπουρέκα μου. Α, γι' αυτό να αναθερμαίνεται η σχέση που δεν στύψει. Εμπού στύψει. Μάλιστα. Αλλά γιατί να ξέρει, αν κάνει σεξ για, για η πρώτη φορά που κάνω σεξ έναν καινούριο ζευγάρι, δεν είναι καλή. Θέλει 3, 4, 5, 6, 7 φορές για να συνδεθούν, να ενωθεί η χημεία του και να βρει ένα στα κομμάτια του άλλου. Οπότε αν ξεπέτα, είναι και καλό σεξ. Ωραία. Ανδρέα. Έχει σημασία πως αντιμετωπίζει κανείς τον άνθρωπο. Αν τον βλέπει ως ένα αντικείμενο εκτόνωσης, ειδονής, ανακούφισης, είναι βέβαιο ότι θα τον αντιμετωπίζει σαν ένα μίας χρήσης αντικείμενο, θα το πετάξει και θα πάει στο επόμενο. Αν όμως μπορεί να δει τον άνθρωπο ως συγκρότηση σωματικό-πνευματική. Και αυτή η συγκρότηση δεν θα είναι στο επουσιώδες μέρος της ζωής του, αλλά θα είναι στο επίκεντρο της ζωής του, τότε η Εκκλησία μιλάει για τελείωση των δύο. Μιλάει για αλληλοπεριχώρηση, μιλάει για αλληλοενύπαρξη. Και σκοπός του γάμου τελικά δεν είναι καν η απόκτηση παιδιών. Δεν είμαστε μηχανές αναπαραγωγής, όσο και αν είναι θείο δώρο και ό,τι πολύτιμότερο η απόκτηση παιδιών, υπάρχουν και άνθρωποι άτεκνοι, εκφύσεως. Και η Εκκλησία δεν τους χωρίζει επειδή είναι άτεκνοι. Ακριβώς. Σωστά τα λέει η Θέκλα, άλλωστε έχει και θεολογική παιδεία, είπαμε, και προπαίδεια. Εδώ θέλω να καταλήξω, Δημήτρη, ότι πρέπει να σεβαστούμε τον άνθρωπο, να τον αγαπήσουμε και κάτι τέτοιο θα δείξει ότι σεβόμαστε και αγαπούμε και τον εαυτό. Να πω κάτι, όμως. Αν ήμουν παντρεμένη ή ήμουν σε σχέση, θα συγχωρούσα πιο εύκολα το να πάει κάποιος, ο φαιοσύντροφος με τους φίλους του έξω, να πιει έναν ποτό, να τον απώσουν, να κουρτιστεί, να κάνει μια μπελάρα, να μετά να μετανιώσει, να έρθει να το πει και να πονέσει για τούτον. Το συγχωρούσα πιο εύκολα παρά. Να δημιουργήσει ολόκληρη ερωτική σχέση με μια άλλη γυναίκα και την ενέργεια του και τα συναισθήματα του και την αγάπη του που ανήκουν στη σύντροφο του εφόσον είναι τη σύντροφο του παντρευτήκε, να μην τα μοιράζεται μαζί μου όπως μοιράζεται τα βάσανα του, να μοιράζεται με μια άλλη. Μου άρεσε το αυτό που είπες με τα μηνύματα, ας πούμε. Ναι, μπορεί ναι, αυτό να είναι χειρότερο κέρατο, μας είπε η Θέκλα. Όχι, συγγνώμη, είναι κέρατο. Μια σεξουαλική στιγμή. Μα, πόσο διαρκεί το σεξ, παιδί μου. Το σεξ είναι υπερτιμημένο. Διαρκείται από 10 ως 20 λεπτά το πάρα πολύ. Για τον εαυτό σου, Κάτι το. Να το καλαμπορήσουμε για λίγο. Να σου πω, θέλει τα. Τώρα τι να σου γράψει στο Facebook, εννοείται. Το κέρατο είναι κέρατο, παιδιά, δεν είναι κανένα βλέπετε. Έχω να βλέπω να τη έδειξα τα. Ευχαριστούμε, αγάπε μου, γλυκέ μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν,